Καλημερίσω τον κύριο Ζαχαριουδάκη, είναι ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής εδώ στο Ηράκλειο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ό,τι και να πεις σήμερα, το τι είσαι, πώς είσαι, το πώς νιώθεις, πραγματικά έχουν αλλάξει από χθες το μεσημέρι τα πράγματα ραγδαία, κύριε Ζαχαριουδάκη, έτσι. Έτσι ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλη θλίψη. Μεγάλη θλίψη, νομίζω, για όλους τους Έλληνες. Ήταν η απώλεια της, είναι η απώλεια της κόφης της γεννήματά. Και ένα ιδιαίτερο σοκ για μας, διότι μη ξεχνάτε ότι δεν έχει συμπληρωθεί μήνας που επισκέφθηκε την περιοχή του Καλοχωρίου. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε, να συνεργαστούμε μαζί της και ταυτόχρονα να κάνουμε και εκείνη την ολιγόρη περιοδία. Τίποτα δεν έδειχνε ότι η κατάσταση της υγείας της ήταν επιβαρημένη. Αντίθετα, ήταν πάρα πολύ ευδιάθετη, με το χαμόγελό της, μίλησε με πάρα πολλούς πολίτες. Ήταν ειλικρινά ένα σοκ, δηλαδή από τη Δευτέρα, εκείνη τη Δευτέρα που μπήκε στο νοσοκομείο, σοκαριστήκαμε όλοι. Καταλάβαμε βέβαια με την ανακοίνωση που έβγαλε η ίδια ότι αποσύρθηκε από την νοσοκομματική κούρσα ότι η κατάσταση ήταν δύσκολη. Δεν πιστεύαμε όμως ότι θα καταλήξει, ότι θα ήταν τόσο ραγδαία η επιδείνωση της υγείας της. Πιστεύαμε ότι θα κερδίσει και αυτή τη μάχη. Και ξέρετε, η ίδια ήταν πάρα πολύ δυνατή, μια μαχήτρια της ζωής, που δυστυχώς δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Νομίζω ότι είναι το πιο δυνατό μήνυμα το οποίο περνάει μέσα από τον θάνατό της προς όλους μας, με την ανθρώπινη φύση μας, με όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε, καταπιανόμαστε στην καθημερινότητά μας. Το μήνυμα που ενδεχόμενα περνάει και στην ίδια την οικογένειά της, που δεν έπρεπε ενδεχόμενα να το πω, αλλά είναι το μήνυμα αυτό της γενναιότητας, του προχωράς μπροστά, στέκεσαι στα πόδια σου. Ακριβώς έτσι είναι, διότι μην ξεχνάτε ότι προέρχεται από μια οικογένεια η οποία έχει δεχτεί άλλα δύο τέτοια πλήγματα. Το αντιμετώπισε με πάρα πολύ γενναιότητα το πρόβλημά της. Ήταν η γυναίκα εκείνη που βγήκε και μίλησε για το πρόβλημά της και μίλησε όχι για να γίνει συμπαθής, αλλά για να προφυλάξει τις υπόλοιπες γυναίκες από τέτοιου είδους περιπέτειες. Σε κάποιες επαφές που είχαμε, να σας πω έτσι, την είχα ακούσει πολλές φορές να ρωτάει νέα κορίτσια εάν αντιμετωπίζουν, εάν κάνουν τις αναγκαίες εξετάσεις που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, πέρα το ότι ήταν μια πολιτικός με τους στόχους που είχε κλπ, στις προσωπικές επαφές προσπαθούσε να περάσει και αυτό το μήνυμα. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που τη χαρακτηρίζει. Ναι, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο και με τον κύριο Ιγουμενίδη, ότι ως γιατρό, ότι ξέρετε, πρόληψη, κοιτάξτε να δείτε συμπτωματικά, σε ένα μήνα αφιερωμένο στην πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού και στο μήνυμα που πρέπει να δίνει σε όλες τις γυναίκες, Ναι, έτσι ακριβώς. Αλλά και σε όλους εσάς τους άνδρες, παροτρύνοντας τις γυναίκες να προχωρούν σε αυτή την πρόληψη. Ναι, παρότρινε πάρα πολύ, πράγμα που μου είχε κάνει αρχικά ιδιαίτερη εντύπωση. Μετά βέβαια κατάλαβα ότι ήταν πάρα πολύ ανθρώπινη και πάντα προσπαθούσε να προσεγγίσει όλο τον κόσμο, όχι μόνο τις γυναίκες, με ένα διαφορετικό πρίσμα και ένα διαφορετικό μάτι. Να σας πω, ας πούμε, ότι όταν γίνει η επίσκεψη στο Ρακαλοχώρι, μας είχε ζητήσει η ίδια επιτακτικά να επισκεφτεί σεισμόπληκτους στις σκηνές τους. Και ασχολήθηκε, ναι, μεν μπορεί να ασχολήθηκε με τα μεγάλα θέματα, το θέμα του συντονισμού, το θέμα να αντιμετωπιστούν οι υποδομές κλπ. Αλλά έδειξε ενδιαφέρον, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μακριά από τις κάμερες, το να συζητήσει με τους απλούς ανθρώπους, να κατανοήσει τη ρουτίνα της και να αντιμετωπιστεί αυτή η ρουτίνα. Μάλιστα, μας έδωσε την προτροπή τότε να ασχοληθούμε ενεργά στο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας που ήταν παρόν, στο Βασίλη του Γκυγέρογλου. Τον παρότρινε διαρκώς να ασχοληθεί με τη ρουτίνα, με την καθημερινότητα, να προσπαθήσει και μέσα από το κοινοβούλιο να αντιμετωπιστεί. Αυτά είναι μαθήματα πραγματικά ζωής και είναι μηνύματα τα οποία μένουν για τον καθένα από εμάς. Μακάρι όλα αυτά τα μηνύματα που εξέπεμψε αυτή η γυναίκα και ως γυναίκα και ως πολιτικός να είναι παρακαταθήκη για τους υπόλοιπους. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, και με τη γενναιότητα και με την ανθρωπιά και τα όλα όσα ακούμε αυτές τις ημέρες, κυρίως από όλους εσάς και όλους εκείνους οι οποίοι την γνώριζαν και από κοντά και μπορούσαν να πουν πράγματα για αυτή τη γυναίκα. Ακριβώς. Και νομίζω ότι τελικά και έχει κερδίσει το σεβασμό όλων των πολιτικών, των ανθρώπων που είτε βρέθηκαν μαζί της, είτε ήταν απέναντι σε εισαγωγικά. Αυτό το οποίο το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι κέρδισε το σεβασμό όλων.
Αυτό κρατώ. Τώρα είπαμε ότι θα γίνει αύριο η κηδεία. Αύριο το μεσημέρι με τη μέσα ενεργεία υπουργού. Έτσι δεν κάνω λάθος, κύριε Ζαχαρουλάκη? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Η νομαρχιακή, θα υπάρξει μια αντιπροσωπεία της νομαρχιακής στην Αθήνα. Δεν θα πούμε τίποτα περισσότερο. Τώρα εκκρεμούν 1.200 άλλα πράγματα μέσα στο κίνημα αλλαγής, αλλά αυτά σε δεύτερο χρόνο. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει χρόνος για να λυθούν όλα σήμερα και αυτές τις μέρες περνούμε. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαριουδάκη, για αυτές τις δυο τις απλές τις κουβέντες. Καλημέρα σας. Καλημέρα, να είστε καλά.